Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Χατζηγεωργίου από την Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου, γιατί συγκαλεί η Ένωση μια γενική συνέλευση 14 το μήνα για τη σχολική στέγη. Γιατί αυτό, κύριε Χατζηγεωργίου, καλημέρα σας. Τι συνέβη και πάτε σε έκτακτη γενική συνέλευση? Καλημέρα, κύριε Δουκλιαδάκη. Για τα γνωστά θέματα, τα γνωστά προβλήματα. Πριν σας πω όμως έτσι για το θέμα της γενικής συνέλευσης, θα ήθελα λίγο να σταθώ στο προηγούμενο θέμα που είχατε πολύ για το σημαντικό θέμα, για το ανήλικο το κοριτσάκι. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο, αν στα σχολεία μας υπήρχαν οι σχολικοί ψυχολόγοι για τους οποίους φωνάζει εδώ και χρόνια η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου και η Ομοσπονδία Γονέων, δεν θα είχαν συμβεί αυτά. Θα το είχαν προλάβει, θα το είχαν δει, θα το είχαν προβλέψει. Δεν θα είχε τραβήξει το παιδάκι και η κάθε οικογένεια όλα αυτά που τράβηξε το συγκεκριμένο παιδί και η συγκεκριμένη οικογένεια και οι οικογένειες που θα τραβήξουν στο μέλλον τέτοια θέματα. Mm-hmm. Αυτό όσον αφορά το θέμα των σχολικών ψυχολόγων, γιατί αυτή τη στιγμή, μια και το άνοιξα λίγο το θέμα πολύ γρήγορα, έχουμε σχολικούς ψυχολόγους à la carte. Δηλαδή, 3 ώρες στο ένα σχολείο, μισή μέρα στο άλλο σχολείο, 2 εβδομάδα παραβδομάδα σε άλλο σχολείο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει και δουλειά. Τζάμπα δουλειά δηλαδή γίνεται. Σαφέστατα. Μεγάλος είναι ο όγκος της δουλειάς. Είναι πολλά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά με τις παρούσες συνθήκες και έχετε δίκιο με όλα αυτά τα οποία τραβάει κάθε οικογένεια, διότι κάθε οικογένεια έχει το δικό της το Γολγοθά και το δικό της το σταυρό για την επιβίωσή της. Εάν λοιπόν υπήρχε ο ψυχολόγος μέσα στα σχολεία, σχολικοί σύμβουλοι ήταν παλιότερα, αλλά είχαν 5, 6, 7, 8, 10 σχολεία ο καθένας στη δική του την αρμοδιότητα. Κάνανε συνεδρία με τους γονείς. Το είχα παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές από κοντά για να δω τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Εάν ωστόσο υπήρχε η δυνατότητα αυτή, ναι, θα προλαμβάναμε 1,002 άσχημα πράγματα από αυτά που ζουνε τα παιδιά μας και τη βοήθεια που θέλουν οι οικογένειες. Ένας κούκος σήμερα που λέγεται Χαμόγελο προσπαθεί να βοηθήσει σε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται. Βεβαίως. Το θέμα είναι ότι αν υπήρχε μια κρατική μέρημνα δεν χρειαζόταν. Σαφώς είναι πολύ σοβαρή και μεγάλη δουλειά που κάνει και το Χαμόγελο και κάθε άλλη οργάνωση. Απλώς δεν θα χρειαζόντουσαν όλα αυτά, γιατί θα ήταν υπό τη σκέπη του κράτους. Δυστυχώς δεν είναι, δεν θα είναι. Δυστυχώς το μέλλον των παιδιών μας διαγράφεται έτσι πολύ μαύρο και πολύ δυσίωνο. Και επειδή εμείς ως γονείς, και εγώ προσωπικά ως γονέας, αλλά και γενικά εμείς ως γονείς και το γονεϊκό κίνημα, θέλουμε να σταθούμε απέναντι στα παιδιά μας, κυρία Δημιεράκη, και όταν αύριο μεθαύριο μας ρωτήσουν τι έκανες ρε πατέρα εσύ όταν μου διαλύαν την σχολική, την εκπαίδευση, το σχολείο, την υγεία, την παιδεία. Εσύ που ήσουν ρε πατέρα? Θέλω να του πω λοιπόν στα παιδιά μου και στα παιδιά όλων, όλων μας τα παιδιά όλων είναι παιδιά δικά μας. Ήμασταν στις επάλξεις, φωνάζαμε, διεκδικούσαμε, απαιτούσαμε τα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα? Γι' αυτό και να έρθω στο θέμα που με ρωτήσατε, κυρία Δουλγεράκη. Ξέρετε, κύριε Χατζηγεωργίου, ναι, ανοίγεται μεγάλη κουβέντα. Ένας ψυχολόγος, ο οποίος δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά, ένας ψυχολόγος ο οποίος θα είναι για τα παιδιά, για τις οικογένειες, ή δύο ψυχολόγοι που θα είναι για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί που τους σέβομαι, που τους αγαπώ, έχουν και εκείνοι τα δικά τους τα προβλήματα πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβουν πολλές φορές. Ακριβώς, δημιουργούν και εκείνοι προβλήματα την ώρα που δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο γίνεται μέσα στα σχολεία. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω, δεν κατηγορώ, αλλά χρειάζονται όλοι πραγματικά μια στήριξη. Αυτό ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της έκτατης συνέλευσης, γενικής συνέλευσης που προκυλήσει η Ένωση Γονέων Συλλόγων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου, δύο τα βασικά θέματα, κύριε Δημιουργάκη. Το ένα είναι το κτηριακό και το άλλο είναι τα πανεπιστήμια, αυτό το νομοσχέδιο που πάει να περάσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν πιάσουμε το πρώτο, με ακούτε? Βεβαίως σας ακούω. Αν πιάσουμε το πρώτο θέμα, το πολύ σοβαρό, το κτηριακό, τι θέλετε να σας πω? Κτηριακό να μην, δεν θα το βάφτιζα, διότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, το βλέπουμε καθημερινά, σοβάδες πέφτουν, σχολεία κλείνουν, σχολεία δεν λειτουργούν, μαθήματα σε εκκλησίες μέσα, σχολικές αίθουσες με 30 και 35 παιδιά, την ώρα που το κράτος δίνει ατελείωτα ποσά σε πολέμους, σε F-35 πως τα λένε αυτά, και φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε 35 παιδιά μέσα σε μια τάξη μάθημα. Αυτό δεν είναι κράτος, θα μπορούσα να το πούμε κάπως αλλιώς.
με την ιδιότητά μου και ως μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων. Προχθές βρέθηκα σε μια σύξεση που συγκάλεσε η Ένωση Γονέων Δήμου Πεστού και εκεί πάλι τα ίδια τραγικά πράγματα. Κτίρια άδεια, χωρίς καμιά αντισεισμική προστασία. Κονδύλια τα οποία βγήκαν και σε 9 μέρες λίγουν και δεν θα χρησιμοποιηθούν, θα γυρίσουν πίσω για να φτιαχτούν σχολεία. Πράγματα τραγικά. Ένα θέμα είναι αυτό που πρέπει να καλέσουμε τους γονείς. Κονδύλια που βγήκαν, αλλά θα πρέπει να επιστραφούν πίσω σε 9 μέρες. Πότε βγήκαν αυτά τα κονδύλια, πριν από 9 μέρες? Όχι, βγήκαν πριν από πολλά χρόνια. Α, βγήκαν πριν από πολλά χρόνια και φτάνουν σε 9 μέρες. Κλείνει το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ και θα χαθούν τα χρήματα. Για να γίνει ένα ειδικό σχολείο κάτω στη Βαστό. Το μάθαμε προχθές αυτό, για να καταλάβετε λοιπόν γιατί καταστάσεις μιλάμε. Γιατί φτάσαμε να λέμε στο σημείο ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η κοροϊδία παραμένει ίδια. Στους γονείς, εμάς μας νοιάζει μόνο εάν θα έχουμε ιδιωτικά ή κρατικά πανεπιστήμια. Εμάς μας νοιάζει μόνο αν θα έχουμε πανελλαδικές ή όχι εξετάσεις. Μονοκούκι όλη αυτή η ιστορία, γιατί έτσι επιτελούμε μεγάλο έργο. Ενώ θα είχαμε τη δυνατότητα να κάναμε δουλειές παραπάνω. Πού είναι αυτά τα ανεκμετάλλευτα? Πολύ σωστά το λέτε. Πού είναι όλα αυτά? Το θέμα είναι τώρα όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν το κράτος, την ώρα που θα δείτε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, την ώρα που ο Έλληνας γονιός στενάζει κάθε μέρα πώς θα πληρώσει τα εξωσχολικά των παιδιών του, πώς θα πληρώσει τη διαβίωσή του, την καθημερινή διαβίωση από τις 15 του μήνα και μετά ο μισθός έχει τελειώσει. Έχουμε έναν υπουργό της παιδείας, ο οποίος έχει πάρει, περιφέρεται από κανάλι σε κανάλι για να προσπαθήσει να μας πείσει ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι το μέλλον των παιδιών μας. Λάθος. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι το μέλλον των πλουσίων παιδιών. Των παιδιών των πλουσίων. Γιατί η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα. Δεν αγοράζουμε 3 κιλά παιδεία. Δεν αγοράζουμε 5 κιλά παιδεία. Η παιδεία είναι αγαθό. Δεν μπορεί να ξεπουληθεί στους ιδιώτες ως εμπόρευμα. Την ώρα που εγώ θα στενάζω για το παιδί μου να μπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα έχει μια αιστεία να μείνει, θα είναι σε άλλη πόλη, δεν θα μπορώ να τα βγάλω πέρα. Το παιδί του πλουσίου να αγοράζει το πτυχίο του, να το παίρνει έτσι εύκολα. Δεν είναι λοιπόν, αυτό δεν είναι παιδεία. Αυτό δεν είναι παιδεία, αυτό είναι εμπόρευμα. Μπορούμε να το βαπτίσουμε ως εμπόρευμα. Σας το είπα πολύ χαρακτηριστικά, 3 κιλά παιδεία θα πάρει ο ένας, 300 γραμμάρια θα πάρει ο άλλος. Μάλιστα. Αυτά μπορούμε να πούμε όσον αφορά και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ωραία, πότε είναι η γενική συνέλευση? Αγγίζει όλους μας. Αν το κράτος ήθελε πραγματικά να βοηθήσει τα παιδιά μας, θα μπορούσε να καταργήσει τις πανελλαδικές, θα μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα, θα μπορούσε να είναι μια παιδεία όχι της παπαγαλίας. Κύριε Χατζηγεωργίου, να καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να πραγματικά να βοηθήσει την παιδεία, να βοηθήσει τα παιδιά μας να μπουν σε πανεπιστήμια και να μάθουν. Να σπουδάσουν αυτό που θέλουν και αυτό που αγαπούν και να εργαστούν σε αυτό το τομέα. Κύριε Χατζηγεωργίου, μπορούμε να τα ξαναπούμε και λίγο πιο αναλυτικά? Λοιπόν, μένουμε σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση για αυτά τα δύο θέματα. Είπαμε 14 Δευτέρου. Πείτε μόνο το πού για να σας καλημερίσω. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν για να κλείσουμε τη συνομιλία μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 14 του Φλεβάρι, στην αίθουσα πολλαπλών του Καπετανάκιου, εκεί θα γίνει μια έκτακτη γενική συνέλευση για τα θέματα αυτά, έτσι ώστε να συντονιστούμε όλοι οι γονείς, να πούμε τις απόψεις μας και να ορίσουμε τον τρόπο που θα κινηθούμε παραπέρα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας και θα πρέπει να τον διανύσουμε εμείς οι γονείς για να μπορούμε να κοιτάξουμε αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας κατάματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε και τι μπορέσαμε να κάνουμε για αυτά και για το μέλλον τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Μια τελευταία κουβέντα. Γιατί το Καπετανάκιο? Και γι' αυτό πρέπει να το πω. Γιατί ίσως είναι από τα τελευταία σχολεία που ακόμα έχει μια αίθουσα πολλαπλών, την οποία τη λειτουργεί ως πολλαπλών. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σχολεία έχουν γίνει αίθουσες διδασκαλίας. Ποτάμι είσαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.